Οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν, κύριε Στρατηγάκη. Καλώς ήρθατε καταρχάς. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Πού μας έρχεται τώρα, ακριβώς. Παρασκευή, Δευτέρα. Οπότε η αγωνία τελειώνει. Το πολύ σε μια εβδομάδα θα έχει τελειώσει η αγωνία των παιδιών και θα έχει αρχίσει το τρέξιμο των γονιών. Να βρούνε σπίτι έχουν σε άλλη πόλη. Έχουν ξεκινήσει ήδη, σας πληροφορώ. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Ναι. Κάνουν από μόνοι τους τις εκτιμήσεις τους και πηγαίνουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας που εκτιμούν ότι βοηθούν και προσπαθούν να βρουν σπίτια. Να τους πω ότι οι εκτιμήσεις δεν είναι οι βάσεις. Έχει τύχει να δω άνθρωπο να κλείσει σπίτι υπέροχο σε μία πόλη και το παιδί του να περάσει σε μία άλλη. Το ρώτησα σε ένα ζευγάρι που μου το είπε και μου λέει: θα χάσουμε μου λέει, την προκαταβολή. Ναι, χάνει την προκαταβολή αυτό, και αυτό το τρέξιμο που έχει κάνει. Ωραία. Να πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Για πείτε μας, τι έχετε. Έχετε ωραίες κάρτες φτιάξει εδώ. Λοιπόν, να δούμε κάποιες σχολές ενδεικτικά. Δεν μπορούμε να τις δούμε όλες. Είναι 359. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, τις νομικές σχολές όπου έχουν οριακή άνοδο, πολύ μικρή, 37 Μόρια Αθήνα, 26 Θεσσαλονίκη, 75 η Κομωτινή. Είναι πολύ μικρή άνοδο σε σχέση με τα 20.000 Μόρια. Η εκτίμηση είναι, λοιπόν, βλέπουμε είναι 18.050 για Μόρια. Για την Αθήνα, 17.850 για τη Θεσσαλονίκη και 17.300 για την Κομωτινή. Στο παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευση η εκτίμηση είναι 15.650 και στη Ρόδο, που είναι το πιο χαμηλό βαθμό, 11.050, βλέπετε εκεί. Κύριε Στρατηγάκη, να μείνουμε λίγο σε αυτήν την κάρτα. Τα παιδαγωγικά έχουν υποχωρήσει γενικώς, γιατί είχαν κάποτε αυτό το τυράκι, θα λέγαμε, του σίγουρου διορισμού και είχαν φτάσει στο Θεό η βάση. Ακριβώς. Έχει υποχωρήσει αυτό. 18.800 είχε φτάσει. 18 πλησίαζε την ιατρική και την νομική. Ακριβώς. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, γιατί την τελευταία δεκαετία δεν έχει γίνει κανείς διορισμός και όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά φοβούνται, διότι σου λέει αν. Δεν υπάρχει το δέλεαρ του άμεσου διορισμού πλέον. Και δεν διορίζει δάσκαλος τι θα κάνω. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για να τελειώνει παιδαγωγικά. Θέλει λίγο ψάξιμο. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε στην επόμενη, οι ψυχολογίες. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν πάλι οριακή άνοδο η Αθήνα και το Ρέθυμνο, 42 και 29 Μόρια. Δηλαδή στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, περιμένουμε 17.650 και στο Ρέθυμνο 16.875, ενώ στη Φλόρινα πολύ μικρή πτώση 16.600. Οι φιλολογίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βλέπετε μεγάλη πτώση, γιατί έχουν την ίδια πορεία με τους δασκάλους, έχει περάσει η μόδα τους, δεν διορίζονται πια οι καθηγητές, οπότε έχει υποχωρήσει το 14.475 και στο 13.875 για τη Θεσσαλονίκη. Τώρα στην επόμενη κάρτα μας θα δούμε τις σχολές τις πολυτεχνικές. Έχουμε τους ηλεκτρολόγους στο 14.275 στην Ξάνθη, ενώ στην Αθήνα 18.025. Βλέπουμε το Μετσόβιο, και πτώση. 18.000. Αυτή είναι μία από τις πιο. Η πιο περιζήτητη, ακριβώς. Κοντράρει στα ίσια, νομική, ιατρική αυτή η σχολή. Έτσι είναι. Διότι είναι όλο αυτό που λέμε πληροφορική, νέες τεχνολογίες, όλα αυτά είναι εδώ μέσα, γι' αυτό είναι η πιο περιζήτητη σχολή. Μικρή πτώση βλέπουμε εδώ, 289 Μόρια. Ακριβώς, ενώ μεγαλύτερη στην Ξάνθη. Οι μηχανολόγοι, μηχανικοί, βλέπετε στην Αθήνα 17.725, στην Κοζάνη 14.275. Και η χημική μηχανική 17.150 με πτώση 329 Μόρια. Εδώ βλέπουμε παντού πτώση. Γιατί έχουμε παντού πτώση? Γιατί η νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία δυσκόλεψε πάρα πολύ τα παιδιά. Είχαμε πολύ χαμηλές επιδόσεις. Μαθηματικά και φυσική ήταν περίπου ίδια με πέρυσι και χημεία ίδια καταστροφή με πέρυσι. Μάλιστα. Λοιπόν, στην επόμενη κάρτα θα δούμε ότι έχουμε το φυσικό Αθήνα στα 15.025 Μόρια. Το φυσικό στο Ηράκλειο στο 9.800 Μόρια, δηλαδή πέφτει κάτω από 10.000 Μόρια για πρώτη φορά. Δηλαδή πάει κάποιος να σπουδάσει φυσικός, κύριε Στρατηγάκη, και εισάγεται με μέσο όρο κάτω από 10 στα 20, καλά το λέω. Ακριβώς, και πού να δείτε και στις σχολές τις πιο χαμηλόβαθμες, κάτι μαθηματικά στη Σάμο, στην Καστοριά. Μαθηματικός με κάτω από 10. Να σας πω με πάνω από 5. Μαθηματικός. Με πάνω από 5, ναι. Δεν υπάρχει στρέβλωση εδώ. Εγώ θεωρώ ότι ένα παιδί δεν μπορεί να πάρει πτυχίο. Με τόσο χαμηλή επίδοση σημαίνει ότι στα μαθηματικά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Θα πρέπει να τα ξαναρχίσει από την αρχή. Να διαβάζει τα μαθηματικά του την πρώτη ηλικία για να φτάσει κάποια στιγμή στο πρέπει πτυχίο. Να επανέλθει η βάση εισαγωγή. Όχι, η βάση εισαγωγή δεν είναι δεν η είναι λύση. Τραπέζι, η λύση δηλαδή, είναι ένα σοβαρό λύκειο. Στο οποίο σοβαρό λύκειο γίνεται μάθημα. Μακροπρόθεσμο είναι αυτό που λέτε όμως τώρα. Ναι. Εντάξει, θέλει δουλειά. Δεν είναι για φέτος. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν στην επόμενη, σε αυτή την καρτέλα ότι έχουν τα τμήματα φυσικής. Είπαμε για το Ηράκλειο, μαθηματικών στην Αθήνα 14.150 και στη Θεσσαλονίκη 13.550. Όλα τα άλλα τμήματα μαθηματικών θα είναι κάτω από 10.000 μόρια. Και το τμήμα χημείας στην Αθήνα 16.950. Πάμε τώρα και στην επόμενη ιατρικές. Κάρτα, ιατρικές σχολές. Εδώ έχουμε σφαγή. Πολύ μεγάλη σφαγή. Γιατί? Γιατί πρώτον έχουμε τη γλώσσα στην οποία τα παιδιά δεν πήγαν καλά, αλλά φέτος χτυπήσανε και στη βιολογία όπου είχαμε πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις. Συγγνώμη. Είχαμε πάρα πολύ χαμηλές επιδόσεις στη βιολογία και επίσης χαμηλές όπως και πέρυσι στη χημεία. Και υπάρχει ένας άλλος λόγος. Οι απόφοιτοι πήγαν με το παλιό σύστημα, οπότε ουσιαστικά είχαμε λίγους υποψηφίους με πολύ δύσκολα θέματα. Άρα αναμένουμε πτώση, βλέπετε στην ιατρική Αλεξανδρούπολης δίνω πτώση 748 μόρια. Περιμένουμε δηλαδή να βρεθεί στο 17.375 που θα είναι το κατόφλι εισαγωγής. Μεγάλη πτώση στις εισαγωγές. Βέβαια. Και στην ιατρική Αθήνας βλέπετε 18.200. Ποτέ δεν είχε πέσει τόσο χαμηλά η ιατρική Αθήνας. Να σας πω ότι πέρυσι στο 524 έχει πτώση βάση. Με 17,5 να εισάγεσαι στα 20 στην ιατρική, δεν το θυμάμαι εγώ να έχει συμβεί. Ναι. Να πούμε ότι αυτό δεν έχει από να κάνει. Από 19 και πάνω κοντάρο χτυπιόντουσαν τα παιδιά. Έτσι ήταν. Μόνο που τότε τα θέματα ήταν πιο εύκολα. Πιο εύκολα, μάλιστα. Επιπλέον με τα παλιά συστήματα τα παιδιά μπορούσαν και κρατούσαν μαθήματα. Οπότε ουσιαστικά δίναν δύο φορές. Δύο χρονιές, τέσσερα μαθήματα. Δύο τη μία χρονιά και δύο την άλλη. Αυτό κάνει πολύ πιο εύκολη την καλή επίδοση. Διευκολύνει και την άνοδο της βάσης. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Παρακάτω, επόμενη κάρτα. Επόμενη κάρτα βλέπουμε τις οδοντιατρικές. Εδώ βλέπουμε να είναι 17.300. Ναι, σε όλο το πεδίο έχουμε πολύ μεγάλες πτώσεις. 17.300 στην οδοντιατρική. Σε ό,τι έχει να κάνει τα ιατρικά επαγγέλματα. Ακριβώς. Το τρίτο πεδίο, οι σχολές επιστημών υγείας έχουν τη μεγαλύτερη πτώση φέτος. Λοιπόν, και πάμε και στην τελευταία κάρτα. Όχι, να σας δούμε καμία. Μια στιγμή μην το βιαζόμαστε, να δούμε κάποια. Λοιπόν, 17.300 η Αθήνα οδοντιατρική, 17.250 η Θεσσαλονίκη, 16.800 η φαρμακευτική Αθήνας, 16.750 η Θεσσαλονίκη και 17.100 η βιολογία Αθήνας. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο τέταρτο πεδίο που είναι οι οικονομικές σχολές να δούμε τι γίνεται. Έχουμε την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στην Αθήνα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, να έχει 16.050, να έχει μία μικρή πτώση. Οι υψηλόβαθμες σχολές έχουν μία μικρή πτώση. Από εκεί και κάτω, από τη μέση και κάτω, έχουμε άνοδο, βλέπουμε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στην Αθήνα, άνοδο 300 μόρια, στον Πειραιά, περιμένουμε να πάει στο 14.450 άνοδο 265 μόρια και η λογιστική και χρηματοοικονομική Θεσσαλονίκης στο 15.100 με άνοδο 183 μόρια. Πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Βλέπουμε τα τμήματα οικονομικής επιστήμης στην Αθήνα να είναι στο 15.800 με μικρή άνοδο. Το οικονομικής επιστήμης στον Πειραιά είναι στο 14.175 με σημαντική άνοδο 332 μόρια. Και κάποιες σχολές πληροφορικής ενδεικτικά έχουμε βάλει Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, όπου οι βάσεις είναι περίπου στα περσινά επίπεδα με μικρή μείωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μία αύξηση 100 μορίων στο τμήμα πληροφορικής. Μας είπατε, Πειραιά. Οικονομικό Πάτρας περίπου θα κοιμανθεί γύρω στις 10.000, μας είπατε. Και με πιο μικρή, κάτω. Και πιο κάτω, πιο κάτω. Μικρή πτώση. Ναι, να ξέρετε ότι έχουμε στο δεύτερο πεδίο θα περάσουν όλοι οι υποψήφοι, διότι είναι οι υποψήφοι οι περισσότεροι. Ποιο είναι το δεύτερο πεδίο, ποιο είναι το δεύτερο πεδίο. Είναι οι θετικές επιστήμες και οι τεχνολογικές, δηλαδή αυτά που παλιά λέγαμε φυσικομαθηματικές σχολές και πολυτεχνία. Και στο τέταρτο πεδίο θα περάσουν επίσης όλοι οι υποψήφοι. Στο τρίτο πεδίο έχουμε τις πολύ χαμηλές βάσεις και στο πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες έχουμε μικρή άνοδο μέχρι τα 16.500 μόρια και πτώση από εκεί και κάτω, η οποία θα είναι και μεγάλη
θα είναι και πάνω από 1000 μόρια στις χαμηλόβαθμες σχολές. Κύριε Σταδιά, στην παρούσα φάση ποια είναι η νούμερο ένα επιλογή των καλών μαθητών? Παλιά θυμάμαι ήταν η ιατρική. Ναι. Μετά ήταν η νομική. Έτσι. Και μετά πηγαίναμε στα φιλοσοφική, φυσικομαθηματικά και μετά στα οικονομικά. Τι κατάταξη έχουμε τώρα? Τώρα έχουμε πάλι τις ιατρικές για ένα τελείως διαφορετικό λόγο όμως που δεν θα τον πιστέψω. Απαραμένει νούμερο ένα η ιατρική. Βεβαίως η ιατρική είναι νούμερο ένα προορισμός σπουδών. Γιατί με το πτυχίο της ιατρικής μπορείς να εργαστείς σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Θέλουν δηλαδή να πάρουν το πτυχίο και για να πάρουν έξω, το νοματιόν τους και να φύγουν. Μάλιστα. Τα παιδιά και να πάνε στο εξωτερικό να σπουδάσουν. Το θεωρούν το καλύτερο διαβατήριο για το εξωτερικό. Δεν έχουν και άδικο μάλλον, ε. Βέβαια, δεν έχουν και άδικο. Και η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρόνια παράγει και καλούς γιατρούς. Οι Έλληνες γιατροί έχουν πολύ καλή Είναι περιζήτητη σε Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία κλπ. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα θέμα, κύριε Σταδιά. Επενδύει η ελληνική κοινωνία μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος για να σπουδάσουν αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν μετά να ανταποδώσουν αυτή την επένδυση που γίνει σε αυτά. Άλλοι πληρώνουν και άλλοι χαίρονται λόγω της κατάστασης και φεύγουν στο εξωτερικό.